πάμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα που αφορά τον σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί στο μέτωπο της Πιναλόγκα, στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Φιλοξενούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Ζεργό, τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σπιναλόγκα αλλάζει η όψη μέχρι το 2024. Μία χρηματοδότηση η οποία είναι εξασφαλισμένη και κάποια έργα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί από την αρχή της θητείας σας και ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια όπως το λέτε. Η Σπιναλόγκα ήταν και εξακολουθεί να είναι στόχος θητείας, στόχος ζωής, γιατί πρόκειται για το μεγάλο μας όπλο στο θέμα του τουρισμού και του πολιτισμού. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρώτα να βάλουμε την Σπιναλόγκα στα μνημεία τα προστατευόμενα από την UNESCO. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν έχει κλείσει το θέμα, το ψάχνουμε. Και παράλληλα, για να μπορέσει αυτό το μνημείο να παίξει αυτό το ρόλο που του αξίζει να παίξει, έπρεπε να συμπληρώσουμε τις υποδομές. Δηλαδή, να μεταφέρουμε ρεύμα. Έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα, δεν ξέρω, Δήμαρχε, σας διακόπτω. Δεν πειράζει. Μία κάρτα που αφορά τις βασικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τους τομείς της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και του βιολογικού καθαρισμού. Έτσι ακριβώς είναι. Αρχικά είχαμε διασφαλίσει λοιπόν μια χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο από την περιφέρεια. Όμως είχαμε τη μεγάλη τύχη εν ώψη του Ελλάδα 2001. Είχε επισκεφθεί την περιοχή η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία κατάφερε να μας διασφαλίσει 2,5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον από αυτά που όχι, είχατε. Όχι, το 1 εκατομμύριο επέστρεψε στην περιφέρεια, η οποία μας το έδωσε σε άλλα έργα. Ναι. Δεν το χάσαμε. Ενώ ταυτόχρονα καταφέραμε εκτός από την ηλεκτροδότηση να εξασφαλίσουμε την υδροδότηση, ναι, και αυτό το έργο εξελίσσεται. Και μόλις αυτά τα δύο μπουν μπροστά και υλοποιούνται, θα υλοποιήσουμε το βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος η μελέτη υπάρχει, εγκεκριμένη από το ΚΑΣ. Και περιμένουμε όμως, δεν έχει λογική να ετοιμαστεί ο βιολογικός καθαρισμός χωρίς να έχει έρθει το ρεύμα και να έχει πάει το νερό στο νησί. Οπότε περιμένουμε αυτό. Να πω ότι επιπλέον αυτά τα τρία στην κάρτα που έχετε πολύ σωστά, υπάρχει και η βελτίωση της πρόσβασης με την ανακατασκευή και τη μικρή επέκταση του μόλου πρόσδεσης. Ναι. Υπάρχει ήδη μελέτη, εγκεκριμένη και αυτή από το ΚΑΣ, προϋπολογισμού περίπου 400.000. Περιμένουμε όμως να πάρουν μπροστά τα άλλα και στη συνέχεια να το υλοποιήσουμε, που σημαίνει ότι με αυτές τις υποδομές ουσιαστικά το νησί αρχίζει να έχει εκείνα τα στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να έχει για να μπορεί να εξυπηρετεί τους χιλιάδες επισκέπτες. Γνωρίζετε ότι ξεπερνάνε τους 450 επισήμως μαζί με τους χωρίς εισιτήριο. Είναι πάνω από 500.000. Είναι πάνω από 500.000. Το καλοκαίρι είναι 3.500-4.000 άτομα την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Μένει λοιπόν παράλληλα με αυτά που έχουμε προγραμματίσει να δούμε πώς θα κινηθεί το ζήτημα της επίσκεψης, αν θα πρέπει να ανοιχτεί χρονικά με φθηνότερο εισιτήριο ενδεχομένως στην αρχή, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση που υπάρχει τη μεσημερινή περίοδο, ας το πούμε έτσι, από τις 12 μέχρι τις 3, όπου γίνεται ένας κακός χαμός επάνω. Και επίσης να αποκατασταθεί το μονοπάτι επίσκεψης κυκλικά. Το μονοπάτι διαδρομής. Ακριβώς. Νομίζω ότι με αυτά τα δύο το νησί πια θα είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του σωστά. Ακούει τώρα ο τηλεθεατής ηλεκτροδότηση, δηλαδή. Ουσιαστικά, επειδή είχε γίνει προσπάθεια να ηλεκτροδοτηθεί με φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν έγινε δεκτό για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, αισθητικής. Είναι, θα έκανε τη φυσιογνωμία. Θα άλλαζε τη φυσιογνωμία σωστά. Οπότε κινηθήκαμε στο να κάνουμε σύμβαση με τη ΔΕΗ, ένα έργο 1.700.000, για να γίνει δίδυμο καλώδιο, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε, αν χαλάσει το ένα, να είναι σε διάθεση το άλλο. Το σημαντικό από την επαφή που είχα πολύ πρόσφατα με την ΔΕΗ είναι ότι το καλώδιο έχει παραγγελθεί, παραλαμβάνεται τον Ιανουάριο. Ναι. Και τρέχουμε να προλάβουμε τις εγκρίσεις οι οποίες χρειάζονται, πιστεύοντας και από τις, αν θέλετε, τις εικόνες που έχουμε, τις πραγματικές από τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο, περίπου σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Που σημαίνει ότι μέσα στο 24 σίγουρα θα έχει πάει το ρεύμα. Θα έχουμε δηλαδή μια φωτισμένη Σπιναλόγκα. Δεν είναι μόνο το φώτισμα. Αυτό είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο φαίνεται εξωτερικά. Θα έχουμε όμως ρεύμα πάνω, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει μια παρουσίαση του τι συμβαίνει εκεί, να γίνει ένα επιστημονικό συνέδριο. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια εξαιρετική συναυλία με την Ελληνική Ορχήστρα Νέων. Σωστά. Και με το σύνολο της ΕΡΤ. Βέβαια. Και είχαμε φέρει με πλοίο του πολεμικού ναυτικού γεννήτρια για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αυτό που πρέπει να γίνεται πάνω στη Σπιναλόγκα, όχι τεράστια πράγματα, πράγματα που να του ταιριάζουν στο μέγεθος και στην ποιότητα του μνημείου. Και να μην αλλοιώνεται η φυσιογνωμία. Έτσι, είναι απαραίτητο το ρεύμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν το ρεύμα, όπως είπαμε. Θα ακολουθήσει οπωσδήποτε και το νερό. Μάλιστα αυτή υδροδότηση, Υδροδότηση από τη ΔΕΙΑ.
η μελέτη εξελίσσεται, που και αυτή παράλληλα, γιατί και αυτή με πόντιση δίδυμου σωλήνα νερού θα γίνει, και μένει στη συνέχεια να βάλουμε μπροστά το βιολογικό καθαρισμό. Είναι μια εύκολη ιστορία. Περιμένουμε όμως να ξεκινήσουν, για να μην είναι έτοιμο το έργο του βιολογικού και περιμένει τα άλλα. Έτσι. Η διαδικασία είναι αυτή. Και θα ξεκινήσει μετά και μια προσπάθεια για τον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Ναι. Απλά, αν θέλετε, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα, τα έχετε ενημερωθεί, τα γνωρίζουμε αυτά. Θα δούμε πώς και τι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι για να προχωρήσει ένα τέτοιο θέμα, επειδή είναι εθνικό θέμα, δεν είναι τοπικό, η πρόθεση τέτοιων θεμάτων γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την κυβέρνηση. Υπάρχει αντίληψη ότι με μεμονωμένα μνημεία δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ίσως θα πρέπει να μπει σε ένα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί η Σπίνα Λόγκα δεν αναδεικνύεται για το ότι είναι ένα από τα ενετικά μνημεία της Μεσογείου, αλλά για την περίοδο που λειτουργήσε ως λεπροκομείο. Αυτή η αχλής, η δύσκολη, η περίεργη, η ανθρώπινη, ο πόνος, όπως θέλετε πέστε το, που περιλαμβάνει αυτή την υπόθεση, είναι αυτή που έχει δώσει το ισχυρό χαρτί, είναι εκείνη που κάνει τους επισκέπτες να έρχονται. Να την επισκεφθούν. Δεν έρχονται για το ενετικό, γιατί και ο Κούλες εδώ στο Ηράκλειο, ή και η Γραμβούσα, ναι, στα Χανιά, ή και άλλα ενετικά μνημεία ανά την Μεσόγειο υπάρχουν, τέτοια μεγάλη επισκεψιμότητα δεν έχουν. Οπότε πού υστερούμε? Το δύσκολο δεν υστερούμε. Το δύσκολο είναι άλλο. Το ότι θα πρέπει να δαπανηθεί πολιτικό κεφάλαιο για αυτή την υπόθεση. Αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα του Παρθενώνα, έχουμε το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Οπότε έχουμε στρέψει το βλέμμα κάπου αλλού, πιστεύετε? Το καταλαβαίνω, αν θέλετε, δεν μπορούμε να μπούμε απέναντι σε τέτοιου βεληνικούς ζητήματα. Αλλά αυτό το επίσης θέμα το οποίο υπάρχει είναι το θέμα της διαχείρισης της λέπρας, που είναι ένα δύσκολο θέμα. Ακόμα στην Ευρώπη είναι λίγο κουμπωμένη με αυτό. Και πίσω από αυτήν την δικαιολογία ότι να γίνει ένα μνημείο της σειράς, που αν θέλετε εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε τη Σπίνα Λόγκα να είναι ένα από τα ενετικά μνημεία της Μεσογείου. Είναι η Σπίνα Λόγκα, είναι το μεμονωμένο μνημείο με τη δικιά του τη σημασία, παλύμψιστο για την περιοχή από τη Μνοϊκή Κρήτη μέχρι σήμερα. Άρα πρέπει να του δώσουμε αυτό το δεδομένο και έτσι θα πάει υποχρεωτικά. Μάλιστα, Δήμαρχε, να αλλάξω λίγο θέμα. Η κίνηση στον Άγιο Νικόλαο αυτό το διάστημα, εορταστική περίοδος, δεν μπορώ να σας ρωτήσω πώς είναι. Και μία κίνηση πολυπόθητη για τους επιχειρηματίες, τους ντόπιους εκεί. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή την περίοδο πάντα ο Άγιος Νικόλαος διαχρονικά βρίσκεται σε μία, ας το πούμε, ραστόνη. Γιατί όταν δουλεύεις από τον Απρίλιο μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ, είναι λογικό ότι πρέπει να γεμίσεις για κάποια στιγμή τις μπαταρίες για να μπορέσεις να συνεχίσεις την επόμενη χρονιά. Εκτός αυτού, φέτος έχουμε και το θέμα της εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής τιμής του λαδιού. Άρα ο κόσμος ασχολείται και με αυτό. Επομένως, αυτό το ζήτημα είναι λίγο δύσκολο, όμως με κάθε τρόπο και εμείς και οι έμποροι προσπαθούμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά και τους υπόλοιπους κριτικούς να έρθουν από εκεί. Τώρα, εν ώψη των εορτών, θα ανοίξουν και όλα τα μαγαζιά τα οποία είχαν κλείσει για να κάνουν κάποιες προετοιμασίες. Καταλήμματα χειμερινά δεν έχει ο Άγιος. Καταλήμματα είναι λίγα πάρα, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ λίγα. Σχέση, ας πούμε, με άλλες περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, ο Άγιος. Μα και το οροπέδιο Λασιθίου, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που έχει. Θα έλεγα ότι συνολικά τα τουριστικά καταλήμματα της Κρήτης είναι ουσιαστικά προσανατολισμένα, εκτός από τα City Hotel που είναι στο Ηράκλειο, που ενδεχομένως. Σε αστικά σημεία. Σε αστικά σημεία. Τα άλλα ξενοδοχεία είναι προσανατολισμένα σε καλοκαιρινό τουρισμό, που σημαίνει τι? Ότι οι κοινόχρηστοι τους χώροι είναι το ίμιση των απαιτουμένων για ένα αστικό ξενοδοχείο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα στο πώς θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αν κάποιος κλειστεί στο ξενοδοχείο λόγω μιας βροχής, λόγω ενός κακού καιρού μέσα στο ξενοδοχείο. Χωρίς το ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε εκείνες όλες τις παροχές προς τους επισκέπτες μας, αλλά και προς τους πολίτες, που τη χειμερινή περίοδο, ακριβώς λόγω της έντασης του καλοκαιριού, είναι σε μια πιο χαμηλή ένταση. Μάλιστα, στο κομμάτι των υποδομών δεν έχουμε δει χειμώνα ακόμα. Και έχουμε δει καταστροφές σε περιοχές όπως η Σιτία, το Μαλεβίζι, εδώ στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Σας προβληματίζει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο ότι, γιατί και στην περιοχή μας είχαμε βροχόπτωση που δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, όμως στην διαδρομή, αν θέλετε, στην πρώτη μου θητεία, από το 1999 μέχρι το 2002, πρώτος Καποδίστριας, φτιάξαμε το αποχετευτικό των ομβρίων στη χαμηλή ζώνη. Το οποίο απέδωσε. Δηλαδή τώρα, παρόλη τη βροχόπτωση, μέσα σε 10 λεπτά οι δρόμοι είχαν αδειάσει από το νερό, που σημαίνει ότι και όλες οι υπόλοιπες κινήσεις που έγιναν στη συνέχεια σε αυτή τη λογική έχουν βοηθήσει.
θεωρώ ότι βέβαια με γεγονότα όπως αυτό που συνέβη στη Σιτία, δύσκολα τα εφιστάμενα δίχτυα οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες εντάσεις βροχής, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο να αντιμετωπίσουμε λίγο λιγότερα τέτοια, αν θέλετε, ζητήματα όπως αυτά που είχαμε και που τα αντιμετωπίσαμε σχετικά ικανοποιητικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, βέβαια, σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Σωστά. Οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα με το νέο έτος. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.